Πολύ φίλοι, με την κόρη μου δεν τα λέμε κιόλας. Εσύ είσαι, γιατί είσαι μια μικρή μητέρα και είσαι... Είμαι φίλη τις ώρες που θέλει εκείνη. Σου ανοίγεται δηλαδή, σου λέει... Ναι. Τα θέματα της τώρα, της εφηβείας. Όχι όλα. Ένα όμως, όταν... Εγώ είμαι για τα δύσκολα. Για παράδειγμα, ας πούμε, η γιαγιά της είναι για τα εύκολα. Μόλις αρχίσει το εύκολο και ζορίζει, έρχεται σε μένα. Κατάλαβα, έτσι. Εγώ τραβάω δηλαδή το δύσκολο κομμάτι. Εμφανισιακά σου μοιάζει. Ναι. Έχει επιτυχία στα αγόρια τώρα, τι σου λέει στο σχολείο, δηλαδή έχει φλερτ. Ναι. Αλίμονο. Για τη μαμά της, τι της λένε, που τη βλέπουν στη τηλεόραση, τι θαυμάζουνε. Γενικά αυτό το κομμάτι, όταν ήταν μικρή, δεν ήθελα να το βιώσει ότι, ας πούμε, εντάξει, εγώ κάνω μία δουλειά. Και έτσι το αντιμετωπίζω. Ναι, έτσι το αντιμετωπίζω. Κάποια παιδιά που τις πλησιάζανε όταν ήταν πιο μικρή στο σχολείο για εξαιτίες μου, μπήκε ένα όριο. Της είπα ότι αν τυχόν νιώθεις ότι κάποιος σε πλησιάζει όχι για σένα αλλά για μένα, νομίζω ότι καλά θα κάνεις να έχεις μια φιλική σχέση αλλά μην επενδύσεις. Και αυτό νομίζω ότι το όριο άρχισε να το διακρίνει και να το κατανοεί. Ταλέντο έχει κάπου, εσύ τραγουδάς, χορεύεις, παίζεις, έχεις σπουδάσει βέβαια και χορό, έχεις σπουδάσει τα πάντα και στην Αμερική πήγες, θα πάμε και εκεί. Και εμείς μαζί σου. Αλλά εκείνη έχει κάποιο. Ακόμα κλείσει. Είναι νωρίς. Έχει πολλές κλήσεις. Αλλά είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε τι θα κάνει. Δεν έχει επηρεαστεί ότι... από όλο αυτό που ζεις εσύ να πει ότι μαμά θέλω και εγώ να γίνω ηθοποιός ή τραγουδίστρια. Με έναν τρόπο, ναι. Αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα σε ποιο επίπεδο. Στο επίπεδο ότι αυτό μπορεί να αλλάξει γιατί είναι πολύ καλή στη φυσική, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να πει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ. Ασχολείται με την. Παίζει κιθάρα, κάνει μαθήματα, αλλά θέλω να σου πω ότι. Εσύ θέλεις να ασχοληθεί, μα σου λέει κάποια στιγμή ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό που κάνεις κι εσύ. Α, μακάρι, δεν, εγώ θα χαρώ. Δεν έχω περάσει άσχημα σε αυτή τη δουλειά, ούτε μπορώ να. Οι δυσκολίες υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά είναι, πιστεύω, το ιδανικό να κάνεις αυτό που αγαπάς, με όποια δυσκολία. Γιατί αν κάνεις κάτι που δεν αγαπάς και έχει πολλές δυσκολίες, μετά είναι. Πολύ βαρύ στην ψυχολογία ενός ανθρώπου. Οπότε, ό,τι κάνει κέφι, πιστεύω ότι πρέπει να κάνει. Εννοεί.